Να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας και να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κύριο Νικόλα Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, να σας καλησπερίσουμε. Γεια σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η συνάντησή σας με την πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με την οποία πραγματοποιήσατε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και καταθέσατε ένα πολύ σημαντικό και πλούσιο πρόγραμμα με βασικά σημεία και άξονες που χρειάζονται υποστήριξη και ανάπτυξη εδώ στην περιοχή μας. Κύριε Αγγελίδη, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι σε γενικότερο πλαίσιο στο πρόγραμμα αυτό, καθώς μετέπειτα θα ασχοληθούμε με τα κυριότερα σημεία του. Κοιτάξτε, η διακομματική αυτή επιτροπή για τη Θράκη είναι κάτι το οποίο ήταν μέσα στις προτάσεις μας, γεννήθηκε στο επιμελητήριό μας. Βέβαια, έπρεπε να δοθεί στους κοινοβουλευτικούς μας, τον κύριο Στυλιανίδη και τους υπόλοιπους βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους το κάναν πράξη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που ηγούνται αυτές τις προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Και για τον λόγο αυτό, είχαμε και την πρώτη συνάντηση στο δικό μας επιμελητήριο. Ήταν μία συνάντηση εργασίας. Μπορεί να λέτε ότι ήταν πολυσέλιδο και αναλυτικό αυτό που καταθέσαμε, αλλά επειδή ακριβώς ήταν συνάντηση εργασίας που καταθέσαμε. Mm-hmm. Συνήθως όταν κάνουμε για να καταλάβετε τέτοιου είδους υπομνήματα, δεν περνάμε τη μια σελίδα και τα κάνουμε εντελώς υπεγραμματικά, γιατί διαφορετικά δεν τα διαβάζουν. Σίγουρα. Όμως εδώ η φιλοσοφία ήταν διαφορετική. Mm-hmm. Πιάσαμε αρκετές σελίδες και όπως και κάποιες μελέτες που επισυνάπτουμε για τη βιομηχανία, και έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί εδώ πρόκειται για συνάντηση εργασίας όπου συζητούμε όλα τα θέματα και που έπρεπε κάποιος να τα βάλει. Τώρα από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι η δική μου εισήγηση και σαν οικοδεσπότης ξεκίνησε όχι με τα θέματα αυτά. Πρέπει να σας πω γιατί γι' αυτό δεν είχαμε και δημοσιογράφους, γιατί πολλές φορές λέγονται και πράγματα μέσα τα οποία πρέπει να δεν ακούγονται μπροστά στις κάμερες. Δηλαδή εγώ θέλησα να αναλύσω τα λάθη που γίνανε στη Θράκη με τις προηγούμενες προσπάθειες στήριξης αναλόγων. Μάλιστα. Γιατί όπως γνωρίζετε τα τελευταία 40 χρόνια στη Θράκη έχουν γίνει προσπάθειες στήριξης και έχουν πάρθει μέτρα. Όμως έγιναν και πάρα πολλά λάθη τα οποία έκαναν πολλά από αυτά τα μέτρα να μην αποδώσουν και πολλά από αυτά τα μέτρα να χαθούν. Έπρεπε να τα συζητήσουμε αυτά και να έχουμε το θάρρος να τα αναλύσουμε, αφενός μεν για να μην συκοφαντείται άδικα η Θράκη, αφετέρου για να μην επαναλάβουμε τα ίδια και έχουμε τα ίδια λάθη που θα μας οδηγήσουν στα ίδια μηδενικά αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα άρχισε η ανάλυση. Νομίζω ότι εκτιμήθηκε όλη αυτή η προσπάθεια να μετρήσουμε τα λάθη μας και να μείνουμε στα θετικά, το οποίο αναφέρετε και εσείς μετά μέσα. Εκείνο που είναι μείζον και στο οποίο καταλήγει η δική μας πρόταση είναι ότι για να θωρακιστεί η Θράκη, η οποία λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων με τη γείτονα Τουρκία πρέπει να θωρακιστεί και δεν θωρακίζεται εντός, ανοίγω μια παρένθεση, ούτε με φράχτες ούτε με τάφρους, θωρακίζεται με αναπτυξιακή προσπάθεια και ευημερία. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη επενδυτική προσπάθεια στην περιοχή, η οποία θα φέρει μια ανάπτυξη, σταθερές θέσεις εργασίας και μια ματιά προς το μέλλον όσον αφορά τις επιχειρήσεις που στείλουν εδώ να είναι επιχειρήσεις με σταθερές, υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και κυρίως να δημιουργούν ανταγωνιστικά προϊόντα, και όχι μια περιοχή σαν τη Θράκη, η οποία συγκεντρώνει τα περισσότερα προτερήματα από όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας, αντί να πηγαίνει ψηλά, να συμφλίβεται ανάμεσα στην Τουρκία και στη Βουλγαρία και να μην μπορεί να βρει τον βηματισμό της. Προφανώς κάτι κάνουμε λάθος, το έχω ξαναπεί. Και αυτή η Επιτροπή καλείται να βρει αυτό το λάθος και να το διορθώσει με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένο πλάνο. Η δικιά μας πρόταση είναι αυτή λοιπόν για την επενδυτική προσπάθεια και εξειδικευμένα αν θέλετε για τον ομό Ροδόπης, εμείς προτείνουμε ένα δίπολο με την Αλεξανδρούπολη, η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα απογειωθεί εκ των πραγμάτων. Να μην αναλύσω τους λόγους τώρα, είναι το λιμάνι που πωλείται αυτή τη στιγμή και γύρω από το οποίο θα χτιστεί αναπτυξιακή προσπάθεια στην άκρη αυτή της Ευρώπης, και συνδυάζει αεροδρόμιο, οδικό δίκτυο Εγνατία, δηλαδή σιδηρόδρομο και λιμάνι. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δίπολο με την Αλεξανδρούπολη σε όλους τους τομείς, ως πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο, αλλά και ως κάθετος άξονας και διείσδυση στη Βαλκανική. Αυτό λοιπόν το δίπολο θα οδηγεί από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο εσωτερικό της Βαλκανικής ενδοχώρας. Και σε αυτό το puzzle
της πρότασης αυτής, εμείς προτείνουμε την βιομηχανική περιοχή ως το τελευταίο κομμάτι αυτού του παζλ, ως μια περιοχή, μια ειδική ζώνη όπου όλα τα αντιαναπτυξιακά επενδυτικά που υπάρχουν στην Ελλάδα να εξαλειφθούν με τη μία, να μπορέσουμε να έχουμε εκεί μέσα ειδικά καθεστώτα εξυπηρέτησης και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων που θα συνδέονται με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε επιχειρήσεις με εξαγωγικούς προσανατολισμούς, σύγχρονες και κυρίως να έχουν προσανατολισμό στην υψηλή τεχνολογία για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία θα δίνουν σταθερές και υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, όχι γαλέρα που λένε κάποιοι που συκοφαντούν τέτοιες προσπάθειες ότι εστιάζουμε σε περιοχές με φθηνό εργατικό δυναμικό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει τέτοιους επιχειρήσεις. Με σταθερές και υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα μπορούν να δημιουργούν ανταγωνιστικά προϊόντα και τα οποία θα διοχετεύονται στη Βαλκανική και μέσω του λιμανίου σε όλο τον κόσμο. Το θέμα βέβαια αυτό είναι ότι επειδή έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα, πρέπει όλα να προχωράνε μαζί. Όπως είδατε, έχουμε βάλει επιδότηση μεταφορών, γιατί όπως γνωρίζετε, ένα κοντέινερ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στοιχίζει πιο πολύ να πάει στην Αθήνα από το να πάει στην Κίνα. Σίγουρα. Κατά 30% ακριβότερα. Αυτά πρέπει να λυθούν όλα και έτσι με όλη αυτή την προσπάθεια, δηλαδή πανεπιστήμιο, βιομηχανική, λιμάνι, συνεργασίες, οδικά δίκτυα, ενεργειακή κόμβη, όλο αυτό να δημιουργήσει επιτέλους μια συνέργεια, να είναι συνδεδεμένα αυτά μεταξύ τους, γιατί τώρα είναι ασύνδετα και μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Να μπορέσουν να βγάλουν μέσα από ένα τέτοιο business plan κάτι, μια συγκεκριμένη στόχευση αναπτυξιακή, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τα νέα δεδομένα στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρότασή μας. Κύριε Αγγελίδη, να μείνουμε λίγο και στο κομμάτι της ενέργειας, καθώς η Θράκη αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο. Απλά όσα χρόνια και αν περάσουν, βλέπουμε ότι μένει κόμβος διέλευσης και δεν εκμεταλλεύεται όλη αυτή η ενέργεια η οποία περνάει εδώ από τα μέρη μας. Ποια είναι η πρότασή σας πάνω σε αυτό το ζήτημα? Αυτό το γράφουμε, σαν και εν συντομία μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο. Λέω ξανά ότι είναι ένας βαρύγδουπος τίτλος αυτός, η Θράκη Ενεργειακός Κόμβος. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο καιρό στο ενεργειακό κομμάτι, που κατέστησε τη Θράκη έναν κόμβο πραγματικά στο ενεργειακό θέμα, το οποίο τη θωράκισε, γιατί που περνούν κόμβι, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη ασφάλεια και όλοι φροντίζουν εδώ να υπάρχει σταθερότητα και μεταφέρεται ενέργεια. Υπό αυτή την έννοια άλλαξε η μορφή της Θράκης στο χάρτη της σταθερότητας. Είναι πολύ σημαντικό και προσέφερε τεράστια ωφέλη σε αυτή την αφιβολία που είχαμε για αυτή την περιοχή ως προς την ασφάλεια και σταθερότητά της. Όμως δεν ανταποκρίνεται σαφώς τη λέξη ενεργειακός κόμβος, γιατί ενεργειακός κόμβος είσαι όταν ή μεταποιείς την ενέργεια ή τη διοχετεύεις για παροχή προς την κοινωνία, δηλαδή παρέχεις στις πόλεις ενέργεια από αυτή που περνάει από τον τόπο σου, ή τέλος πάντων τουλάχιστον όταν έχεις ανταποδοτικά ωφέλη από αυτήν την ενεργειακή προσπάθεια. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από τα τρία. Mm-hmm. Εμείς είμαστε κόμβος και πολύ σημαντικός και πολύ άξιο λόγου, γιατί έφερε σταθερότητα, αλλά διέλευσης. Έχουμε πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τα ωφέλη. Οφείλουμε να πάρουμε τα άλλα τρία σε αυτή την πρόταση που κάνουμε. Μάλιστα. Σε ένα ακόμη ζήτημα θα θέλαμε να σταθούμε και αφορά την προστασία από το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο, κάτι το οποίο συνθλίβει τις επιχειρήσεις της Θράκης. Ξέρετε τον αγώνα μας, ήταν ενήμερη και η κυρία Μπακογιάννη, γιατί έχει διατελέσει και δήμαρχος Αθηναίων και γνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται, υποσχέθηκε την συνδρομή της αυτό, εξηγήσαμε τα θέματα για το λαθρεμπόριο και το παρεμπόριο και το πώς πρέπει να λειτουργεί. Ο αγώνας μας δεν είναι τωρινός, τον γνωρίζετε, δεν θα επαναλάβω τα ίδια και τα ίδια. Είναι το μείζον θέμα που κυνηγά το επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια, γιατί πραγματικά ανοίξαμε μια οικονομία προς το βορρά και ανατολικά με Τουρκία και Βουλγαρία και αντί να έχουμε ωφέλη έχουμε ζημιά. Δηλαδή ανοίξαμε αυτά τα
τα κλειστά σύνορα για να έρθουν οι τουρίστες σε εμάς και να έχουμε ωφέλη, και ούτε προετοιμασμένοι για τον τουρισμό τελικά φανήκαμε ότι είμαστε, αλλά και διοχετεύθηκαν και κεφάλαια προς βορρά και ανατολικά εξαιτίας της κρίσης, που βέβαια δεν την ήξερε ότι θα έρθει κανένας στην περιοχή μας. Άρα τουλάχιστον θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαρό κράτος και ότι δεν αφήνουμε το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο. Ήδη παθαίνουμε ζημιά από το διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον που έχουν οι άλλες χώρες με χαμηλότερη φορολογία, μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Να μην παθαίνουμε διπλή ζημιά από το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο. Και αν φάνηκε ότι κάπου που είχαμε ισχυρές παρεμβάσεις και κάποια στιγμή δούλεψαν οι μηχανισμοί, φάνηκε ότι έρχεται αμέσως το αποτέλεσμα. Άρα μένει σε εμάς να παλέψουμε με το αρτηριοσκληρωμένο αυτό και υδροκέφαλο γραφειοκρατικό κράτος, το οποίο πάντα όταν φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα βρίσκει έναν τρόπο και μας ακυρώνει αυτή την προσπάθεια, να τα καταφέρουμε. Και σε αυτό το κομμάτι θα κινηθεί και η διακομματική με συγκεκριμένο βηματισμό και θέσεις τις οποίες περιγράψαμε μέσα τι πρέπει να γίνει. Και αν γίνουν οι μισές από αυτές, παρεμπόριο και λαθρεμπόριο, σας υπόσχομαι ότι δεν θα έχουμε στην περιοχή καθόλου. Πλέον. Μάλιστα, να αλλάξουμε τώρα θέμα και να αναφερθούμε στην επιστολή την οποία αποστήλατε προς τον πρίτανη του Δήμου Κρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Πολυχρονίδη, και αφορά την λειτουργία διαζώσης των μαθημάτων των σχολών του Δήμου Κρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία βέβαια και με άλλους φορείς των επαγγελματιών. Υπήρξε κάποια επικοινωνία, έχει ληφθεί κάποια απόφαση ή κάποια απάντηση στην επιστολή σας αυτή? Είχαμε, ναι, στείλαμε την αποστολή και είχαμε και επαφή τηλεφωνική με τον Πρίτανη και με άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Δεν το αφήσαμε δηλαδή στην ερώτηση και απάντηση στα χαρτιά, αλλά η επιστολή είναι το τυπικό και πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, ξέρουμε την αυτοτέλεια και, του Πανεπιστημίου και το αυτοδιοικητικό του. Το γνωρίζουμε. Ξέρουμε τις εντολές του Υπουργείου για την προσπάθεια για το περιορισμό της πανδημίας και είμαστε και εμείς οι πρώτοι οι οποίοι βάζουμε πάνω απ' όλα το υγειονομικό κομμάτι. Μην ξεχνιόμαστε σε αυτό. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που έχει πολλές αίθουσες και μεγάλες και τεράστιες. Εδώ έχουμε σχολεία τα οποία αντί να βάζουμε μέσα 30 μαθητές και έχουν τρόπο να προστατευτούν υγειονομικά. Και μας λένε ότι δεν μπορεί ένα πανεπιστήμιο λόγω του συνωστισμού να ανοίξει και να λειτουργήσει διαζώσεις και πρέπει να κάνουν τα μαθήματα από απόσταση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι τραβηγμένο, εξυπηρετεί κάποιους, θέλω να το πιστεύω αυτό και με ευκολία παίρνουν τέτοιου συμπεράσματα. Όμως το πανεπιστήμιο αποτελεί ένα αναπτυξιακό πόλο της πόλης μας και της περιοχής γενικότερα, το οποίο δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε αποκομμένο από την κοινωνία και από το κομμάτι το επιχειρηματικό και το οικονομικό. Δεν γίνεται, γιατί στις δύσκολες εποχές που περνάμε αποτελεί ένα από το πιο σημαντικά οικονομικά δεδομένα της περιοχής και δεν μπορεί ξαφνικά να νεκρώνει σε όλα του τα έτη και σε όλα του τα τμήματα. Κατανοώ τα προβλήματα που υπήρξαν, γι' αυτό και όλοι οι φορείς διαθέσαμε όλες τις αίθουσές μας στην Κομωτινή για να μπορέσει να γίνει αυτή η αποσυμφόρηση των αιθουσών. Μπορεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο να ανοίξει όλα τα έτη. Κυρίως μας ενδιαφέρει το πρώτο έτος να υποδεχτούμε τους πρώτους φοιτητές, οι οποίοι είναι σημαντική η χρονιά και για τη ζωή τους, την ψυχολογία τους και την εγγένη διαμονή τους στο Δημοκρίτιο και στην Κομωτινή. Και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς με τους χώρους μας, αλλά και να μοιράσουμε αυτήν την εκπαίδευση στο διαζώσεις και εξ αποστάσεως σε κάποια ποσοστά. Και όχι να κλείσουμε τα τμήματα. Δεν είναι λύση αυτή και δεν κολλάει, να σας το πω έτσι, τόσο εύκολα. Δεν παίρνουμε τόσο εύκολα αποφάσεις τη στιγμή που έχουμε άλλα σημεία τα οποία λειτουργούν με δυσμενέστερες συνθήκες. Αν πάρουμε, βέβαια, όλα αυτά με τους υγειονομικούς κανόνες, αν πάρουμε όλα τα μέτρα που παίρνουμε, που οφείλουμε να πάρουμε και θα τα πάρουμε στο Πανεπιστήμιο και στην περιοχή, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε σε σχέση και με άλλα περιοχές ή με άλλα, όπως είναι τα σχολεία, θέματα εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια κλπ. Δεν είναι νομίζω τόσο εύκολη απόφαση και δεν πρέπει να την παίρνουμε ελαφριά την καρδία, γιατί έχει μεγάλη αντανάκλαση στο επιχειρηματικό και οικονομικό κομμάτι της πόλης. Και λέω συνεχώς της πόλης και της Κομωτινής, γιατί οι άλλες πόλεις δεν έχουν πρόβλημα, θα ανοίξουν τα τμήματα. Πρόβλημα έχει η Κομωτινή με την νομική, το οικονομικό και το παρευξηνείο.
Εδώ λοιπόν, και επειδή είναι και τα πολυπληθέστερα, να το πω έτσι, και ίσως και τα τμήματά τους μπορούν να κάνουν και εξ αποστάσεως πιο εύκολα παραδόσεις. Όμως το Πανεπιστήμιο δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι από την κοινωνία της Ροδόπης και της Θράκης. Βρίσκεται σε μια όσμωση και δεν αποτελεί μόνο φάρο γνώσης, αλλά και οικονομικό παράγοντα. Έτσι ακριβώς. Οι επόμενες μέρες λοιπόν θα είναι κρίσιμες ως τη λήψη των τελικών αποφάσεων για την λειτουργία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σίγουρα όλη η κοινωνία της Κομωτινής περιμένει την απόφαση αυτή με κομμένη την ανάσα. Κύριε Αγγελίδη, να κλείσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην επιστολή διαμαρτυρίας την οποία αποστείλατε πριν από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τον κύριο Χαρδαλιά. Και την κοινοποίησατε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και στον κύριο Χρήστο Μέτιο όσον αφορά τα περιοριστικά υγειονομικά μέτρα του COVID-19 στην περιφέρειά μας. Υπήρξε κάποια επικοινωνία το επόμενο χρονικό διάστημα ή κάποια απάντηση για να δούμε πώς θα εξακολουθήσει να υπάρχει η κανονικότητα και όσον αφορά τα περιοριστικά αυτά μέτρα εδώ στην περιφέρειά μας. Κοιτάξτε, αυτό είναι παλαιότερο. Είναι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αυτό που έγινε, όταν εμείς μετρώντας 20 μέρες καθαρού οικού φορτίου στην περιοχή μας και έχοντας αυστηρά μέτρα περιορισμού, περιμέναμε στις 15 Σεπτεμβρίου να μην αυτά παραταθούν, να μην επεκταθούν. Παρά τα αυτά, ενώ είδαμε ότι ήμασταν καθαροί, έγινε αυτή η παράταση των μέτρων προς έκπληξη δική μας και γι' αυτό στείλαμε και την επιστολή, γιατί την ίδια στιγμή βλέπαμε άλλες περιοχές στην Ελλάδα που είχαν βαρύτερο υλικό φορτίο, είχαν άλλα χρώματα, εμείς είχαμε λευκό και αυτοί είχαν μπλε, να μην έχουν τέτοιους περιορισμούς. Και μάλιστα όχι μόνο να μην έχουν περιορισμούς, να μην έχουν κανέναν απολύτως περιορισμό. Οφείλαμε να ρωτήσουμε για όλα αυτά. Δεν έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν το αφήσαμε βέβαια έτσι, αλλά σε απαντήσεις που δεν πήραμε γραπτές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, τελικά το υγειονομικό δεν συζητείται και δεν δίνει απαντήσεις σε όλους που στέλνουν καρδιά. Αυτό αντιλαμβάνομαι και δεν είναι μόνο σε εμάς. Και δεν το συνδέουν και τόσο με το οικονομικό. Όταν υπάρχει πρόβλημα στο υγειονομικό, δεν συζητάνε το οικονομικό. Από μία πλευρά, σωστό, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή. Από την άλλη μεριά, όμως, βλέπουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν βλέπουμε επιχειρήματα, όταν εμείς έχουμε επιχειρήματα. Τι λέμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν. Και εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα το κομμάτι της υγείας, αλλά όταν βλέπουμε συνεχώς να επεκτείνονται τα μέτρα τη στιγμή που υπάρχει καθαρότητα, ρωτούμε γιατί. Σε κάποιες απαντήσεις που είχαν προφορικές, οι απαντήσεις δεν είχαν επιχειρηματολογία, ήταν μεσοβέζικες του τύπου γυρνιάζεται με την Ξάνθη που είχε βαρύ υλικό φορτίο, του τύπου ότι έχουμε τα σύνορά μας τα οποία έρχονται εργάτες κλπ. Το οποίο δεν ισχύει γιατί και εκεί έχουμε ό,τι έχουμε στις άλλες περιοχές. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι ξεκάθαρο που να μπορεί να σταθεί με επιχειρήματα γιατί αυτή η διαφοροποίηση. Επίσης, ρωτήσαμε γιατί παίρνετε συνολικά αποφάσεις για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που παίρνουμε πάρα πολύ εύκολα πάντα αποφάσεις εδώ ότι είναι για αρνητικό, γιατί δεν έχουμε προφανώς την πολιτική παρέμβαση που έχουν άλλες περιοχές και δεν το κάνετε σε κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά. Έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις όπου είναι καθαρές. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι τεράστιο και βλέπετε τι γίνεται και στην Αθήνα και σε κάποιες άλλες περιοχές. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να είναι αποκομμένο το πρόβλημα αυτό από την περίπτωση της εύρυθμης λειτουργίας της αγορά. Θα έχουμε επίσης μεγάλα προβλήματα αν συνεχίσουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά και όποιος φωνάζει να τον αφήνουμε και όποιος δεν φωνάζει να τον αγνοούμε. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το πνεύμα ήταν η επιστολή και κυρίως ήταν και στο πνεύμα το ότι πολύ εύκολα μετά από 15 μέρες μας βάλουν άλλες 15 μέρες ή άλλο ένα μήνα γιατί δεν λέμε απολύτως τίποτα ενώ είμαστε καθαροί. Δηλαδή να σκεφτούν την επόμενη φορά πώς θα επεκτείνουν τα μέτρα με τόσο μεγάλη ευκολία. Αυτό ήταν το πνεύμα. Και κατά τα άλλα σας λέω σε όλα αυτά που σας είπα σήμερα το υγειονομικό προέχει, το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά νομίζω ότι δικαιούμαστε και κάποιες απαντήσεις και κάποια επιχειρήματα. Μάλιστα. Κύριε Αγγελίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τον χρόνο που μας διαθέσατε και για την ενημέρωση την οποία μας πραγματοποιήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.